Έχουμε δύο παιχνίδια από τις δύο διεκδικητές του τίτλου εκτός έδρας. Δύσκολα παιχνίδια, σε μια περίοδο που η μια ομάδα ο ΠΑΟΚ πήρε αρκετούς παίκτες, αλλά είναι ανέτοιμη και στο τακτικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο φυσικής κατάστασης. Παίζεται σε μια ομάδα η οποία δεν θα του δώσει χώρους στον Απόλλωνα της Αθήνας, μια ομάδα που θα παίξει βέβαια στην έδρα της, αλλά θα παίξει στο δεύτερο ρόλο. Εκεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ εκεί να αντιμετωπίσει έναν Απόλλωνα, αλλά περισσότερο έχει να αντιμετωπίσει τον εαυτό του. Δηλαδή, ο ΜΑΚ είτε παίξει είτε δεν παίξει, τραυματίστηκε, είναι πίσω στο κομμάτι το ατομικό. Ο ΠΑΟΚ και πίσω είναι ο Μπρίζοβιτς, στο κομμάτι το ατομικό. Ο Βιερίνια είναι ακόμα ανέτοιμος, ο Ενρίκε έφυγε. Ο Τζάλμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, το Μπίσεσβα είναι για διώξιμο. Αν ο Απόλλωνας, δηλαδή φαντάζομαι το παιχνίδι, ότι ο Απόλλωνας είναι κλεισμένος και προσπαθεί να βγει με αντιπιθέσεις και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο θα παίξει περισσότερο με ατομικές ενέργειες, γιατί δεν προλαβαίνει τακτικά τώρα η ΧΑΒ να δέσουν κτλ. Και μπορεί να είναι ανομοιογενής. Θα χτυπήσει την ανομοιογένεια του ΠΑΟΚ. Απόλλωνας, ο οποίος βέβαια από ό,τι πέρα είναι μια ομάδα μέτριων δυνατοτήτων, βλέπω δύσκολη νίκη του ΠΑΟΚ με 1-0. Δηλαδή χαμηλό σκορ και πολύ δύσκολη νίκη του ΠΑΟΚ. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στην Κυριακή, ο Ολυμπιακός φυσικά που δέχεται μπροστά είναι μια γρήγορη ομάδα, αλλά βλέπω εδώ και πολύ καιρό ότι έχει προβλήματα στο 4, στο 5 και στο 3, παραφορά στο ανασταλτικό του κομμάτι. Εάν το χτυπήσει ξάδι το μάτς, γιατί μπορεί ξάδι να χάνει την πόρτα, αν το ξάδι το χτυπήσει το μάτς, πιστεύω ότι θα έχουμε γκολ εκατέρωθεν και θα παίξουμε τον γκολ-γκολ. Αυτές είναι οι δύο προβλέψεις, δηλαδή δύσκολη νίκη του ΠΑΟ, πολύ δύσκολη νίκη του ΠΑΟ. Περισσότερο γιατί ο ίδιος είναι ανέτοιμος, αποετοίμαστος, ασυναρμολόγητος και παρά την ικανότητα του Απόλλωνα. Και στον Ολυμπιακό πλέον θα έχουμε ανοιχτό παιχνίδι, θα έχουμε τον γκολ. Αυτές είναι οι δύο μάτες για τους δύο, αυτά είναι, συγγνώμη, είναι οι δύο προβλέψεις για τους δύο συνδιεκδικητές του τίτλου. Αυτό. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like.